Λοιπόν, πάμε τώρα στην τηλεφωνική γραμμή. Εκεί βρίσκεται ήδη ο Αντιδημάρχος Παιδείας, ο κύριος Βλαχάκης, τον οποίο και καλημερίζουμε. Καλή σας μέρα, κύριε Βλαχάκη. Καλημέρα, καλημέρα και από μένα και σε εσάς και στους ακροατές. Να είστε καλά. Υποθέτω ότι τώρα βρίσκεστε έτσι σε περίοδο προετοιμασιών. Σε εμπόλεμη κατάσταση. Κυριολεκτικά, μετράμε. Αντίστροφα, έχουν μείνει μόνο λίγες μέρες μέχρι να ξεκινήσει η σχολική χρονιά. Είχατε τις προηγούμενες ημέρες και μία συνάντηση με το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου έτσι να δείτε από κοντά αν υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες, κάποια προβλήματα. Συζητήσατε την κατάσταση των σχολικών κτηρίων. Μας είχε πει πριν και ο κύριος Μακράκης, ο πρόεδρος του Συλλόγου, ότι σε γενικές γραμμές δεν έχουν εντοπιστεί σοβαρά προβλήματα στα σχολικά κτίρια. Είναι αυτή η εικόνα που έχετε κι εσείς? Είναι όλα καλά, είναι όλα έτοιμα τα σχολεία να υποδεχτούν τα παιδιά? Πράγματι, τη Δευτέρα ξεκινάμε λοιπόν μια νέα σχολική χρονιά. Έχουμε συναντήσεις και με το Σύλλογο Διδασκόντων του Συλλόγου Δομήνικος Θεοτοκόπουλος και τηλέφωνα συνέχεια με διευθυντές, διότι έχουν αλλάξει, όπως γνωρίζετε, οι διευθυντές. Οπότε έχουμε ένα παραπάνω πάθος και μια εκδήλωση υψηλού ενδιαφέροντος, και καλά κάνουν οι άνθρωποι για τα σχολεία τους, φροντίζουν για τα καλύτερα, είναι προς τιμή τους αυτό. Οι σχολικές επιτροπές είναι πάντα έτοιμες να ανταπεξέλθουν και ανταποκρινόμαστε περίπου στο 80% των ετοιμάτων των λειτουργικών δαπανών των σχολείων. Να σας πω ένα ευχάριστο νέο, ότι πληροφορηθήκαμε ότι είχε κατατεθεί η τρίτη δόση. Η τρίτη λοιπόν κατανομή και τις λειτουργικές δαπάνες από το Υπουργείο στις Σχολικές Επιτροπές, ένα ποσό ύψους των 400.000 ευρώ. Αυτό είναι το ποσό που αφορά το Δήμο Ηρακλείου? Αφορά τις Σχολικές Επιτροπές. Δηλαδή το συγκεκριμένο ποσό θα μοιραστεί στα 220 σχολεία. Θα πρέπει να πληρώσουμε το πετρέλαιο, δηλαδή το ΤΕΤ, η ΔΕΗ, λειτουργικές ανάγκες που έχουν οι δάσκαλοι, οι καθηγητές που οφείλουν να εκτελέσουν τα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα. Είναι επαρκές αυτό το ποσό, κύριε Βλαχάκη? Καλύπτονται οι ανάγκες? Θα σας πω. Στην δευτεροβάθμια μας καλύπτει στο 100%. Στην πρωτοβάθμια έχουμε προβλήματα, διότι με τα νέα προγράμματα, τα ολοήμερα σχολεία που έχει κάνει το Υπουργείο Παιδείας, μας δυσκολεύει στο να ανταπεξέλθουμε 100% στις λειτουργικές δαπάνες πλέον της πρωτοβάθμιας. Αυτό όμως θα το συζητήσουμε προσεχώς και θα ζητήσουμε, εάν δεν υπάρχει νομικό πρόβλημα, μία μικρή βοήθεια από το Δήμο Ηρακλείου, ώστε να ανταπεξέλθουμε και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο 100% των λειτουργικών δαπανών. Άρα, γιατί όμως πόσο περίπου μιλάμε, το οποίο θα ζητήσετε από το Δήμο? Περίπου 100.000, αλλά αυτό όμως με επιφύλαξε ότι θα πρέπει να δούμε κάθε νομιμότητα της συγκεκριμένης δαπάνης. Βεβαίως, για να μην έχουμε και προβλήματα εκ των υστέρων, να χρειάζεται τώρα να επιστρέφουν τα χρήματα. Τα προβλήματα, κοιτάξτε, τα προβλήματα στα σχολεία πάντα υπάρχουν και θα υπάρχουν. Διότι τα σχολεία είναι ένα ζωντανό οργανισμό, είναι μικρές κοινότητες. Μιλάμε για σχολεία από 200 παιδιά και πάνω, οπότε τα προβλήματα υπάρχουν πάντα. Στο 100% και σε ετήσια βάση σίγουρα δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε, διότι δεν υπάρχουν τα κατάλληλα κονδύλια. Γνωρίζετε ότι ο Δήμος είναι πλέον και όλοι οι Δήμοι της χώρας αποδυναμωμένοι από προσωπικό, δεν υπάρχει μόνιμο προσωπικό, όχι το απαραίτητο. Αριθμητικά δεν έχουμε το προσωπικό ώστε να καλύπτει καθημερινά όλες τις ανάγκες, αλλά θεωρώ ότι δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό και κάνουμε ό,τι μπορούμε, είτε αφορά τα κτίρια είτε αφορά τις σχολικές επιτροπές. Μιλάμε τώρα για κάποιες εκκρεμότητες που θα είναι σημαντικές σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της σχολικής διαδικασίας, ή είναι μικροπροβλήματα, μικροπράγματα? Κοιτάξτε, εμείς ήδη έχουμε μπει πάλι σε διαγωνισμό για συγκεκριμένα σχολικά κτίρια, όπως είναι το Τάλος, που υπάρχουν σημαντικά κτηριακά προβλήματα, και σε άλλα σχολικές μονάδες περίπου 2 εκατομμύρια. Υπάρχει όμως μια προβληματική από την αποκεντρωμένη. Θα ξανακάνουμε διαγωνισμό ώστε τα χρήματα αυτά να καλύψουν τις ανάγκες περίπου 10 σχολικών μονάδων. Οπότε καταλαβαίνετε ότι να καλύψουμε στο 100% κτηριακά τις σχολικές μονάδες, οι οποίες ανέρχονται περίπου στις 220, είναι δύσκολο. Σταδιακά τουλάχιστον. Σταδιακά, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Μεγάλα προβλήματα δεν έχουμε, πέραν από τα συγκεκριμένα σχολεία που θα ανταποκριθεί άμεσα η τεχνική υπηρεσία. Τα προβλήματα όμως είναι βαψίματα. Όπως ανέφερα, ότι δεν μπορούμε οικονομικά να ανταπεξέλθουμε στο 100% των αναγκών αυτών των σχολείων. Ό,τι όμως μπορούμε, κάνουμε. Συνεπικορούμε ως Σχολική Επιτροπή και την Διεθνική Υπηρεσία όπου χρειαστεί, με μικροποσά. Και επίσης είχαμε πέρυσι μια σημαντική και πολύτιμη βοήθεια από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΠΑΝΑΛ, η οποία μας επιχορήγησε περίπου 100.000 για τεχνικές ανάγκες των σχολικών μονάδων του Δήμου Ηρακλείου. Μάλιστα.
Επομένως, έτσι, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο τα σχολεία θα υποδεχθούν τους μαθητές. Νομίζω ότι είναι σημαντικό το γεγονός ότι ξεκινάτε σιγά σιγά παρεμβάσεις σε σχολικές μονάδες. Η αρχή μας είπατε γίνεται με 10 σχολικές μονάδες, μεταξύ των οποίων και το σχολικό συγκρότημα Τάλος. Είπατε ωστόσο ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την αποκεντρωμένη, θα πρέπει να ξαναγίνει ο διαγωνισμός. Άρα... Ναι, θα πρέπει να ξαναγίνει ο διαγωνισμός. Πιστεύω όμως ότι. Χρονικά πού τοποθετείτε? Σε ένα δίμηνο θα έχει λυθεί το πρόβλημα αυτό. Σε δίμηνο θα έχει γίνει ο διαγωνισμός ή θα εγκατασταθεί και ο εργολάβος, θα είμαστε πολύ μπροστά? Όχι, εμείς περιμένουμε την έγκριση της αποκεντρωμένης. Μετά οι διαδικασίες είναι πολύ εύκολες. Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία. Οπότε μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση αυτή. Τώρα, κύριε Βλαχάκη, σε ό,τι αφορά την στήριξη των μαθητών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και επειδή δυστυχώς η παιδεία έχει γίνει έτσι, έχει δομηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε αναγκαστικά τα παιδιά χρειάζονται παράλληλη υποστήριξη εκτός του σχολείου, ο Δήμος Ηρακλείου τα τελευταία χρόνια λειτουργεί τη δομή του κοινωνικού φροντιστηρίου και μάλιστα με ιδιαίτερη επιτυχία και με μεγάλη συμμετοχή και από παιδιά και από καθηγητές. Πρόκειται να ξεκινήσει άμεσα το κοινωνικό φροντιστήριο φέτος? Αναφερθήκατε όμως προηγουμένως στο θέμα της παιδείας και απορώ και εγώ πότε πια αυτή η πολιτεία, ανεξάρτητα από κομματικές προτιμήσεις του καθενός, θα δει επιτέλους με σοβαρότητα την παιδεία. Και όταν αναφερόμαστε στην παιδεία, θέλω να πω με ειλικρίνεια ότι σίγουρα δεν είναι μόνο τα σχολικά συγκροτήματα. Mm-hmm. Παιδεία δεν είναι μόνο οι τέσσερις τύχοι ενός σχολείου. Φυσικά. Που είναι σημαντικό να έχουμε τις καλύτερες μονάδες, διότι μέσα σε αυτές βρίσκονται παιδιά, βρίσκονται νέοι άνθρωποι, μικροί και μεγαλύτερες ηλικίες. Που θα αποτελέσουν και το μέλλον τους μελλοντικούς πολίτες. Ελπίζω ότι κάποτε θα υπάρξει μια διαπαραταξιακή, διακομματική, συντονιστική επιτροπή που θα βάλει στην άκρη τις κομματικές διαφορές. Και κάποια στιγμή με σοβαρότητα θα σταθούν και θα σκύψουν το κεφάλι είτε στην πρωτοβάθμια, είτε στη δευτεροβάθμια, είτε στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Εν πάση περιπτώσει, ας το ευχηθούμε. Ας το ευχηθούμε λοιπόν αυτό. Ο Δήμος Ηρακλείου για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στηρίζει τις οικογένειες που έχουν οικονομική ανάγκη, το κοινωνικό φροντιστήριο, το οποίο στηρίζεται αποκλειστικά σε εθελοντές εκπαιδευτικούς. Χωρίς τη βοήθειά τους δεν θα υπήρχε μια τέτοια δομή. Το κοινωνικό φροντιστήριο, δυστυχώς, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, είναι αυτονόητο, αντανακλά στην οικονομική κρίση της πατρίδας μας και σίγουρα δεν είναι ό,τι καλύτερο. Δηλαδή, δεν θα θέλαμε μια τέτοια δομή, αλλά αναγκαζόμαστε όμως, όπως μπορούμε, να στηρίξουμε τις οικογένειες, τα παιδιά κυρίως, αλλά και τους γονείς, διότι και οι γονείς, θα έλεγα ότι δίνουν τη σάρκα τους, δίνουν το αίμα τους, δίνουν τη ζωή τους για την εκπαίδευση των παιδιών τους και εμείς έχουμε χρέος όσο μπορούμε και όπως μπορούμε να στηρίξουμε την προσπάθεια των γονέων. Έτσι λοιπόν και φέτος θα έχουμε το κοινωνικό φροντιστήριο, έχουμε παλιούς και νέους καθηγητές, το ενδιαφέρον είναι αρκετά υψηλό. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία των εγγραφών, έχουν συγκεντρωθεί εθελοντές, καθηγητές? Είναι σε εξέλιξη η εγγραφή των εθελοντών καθηγητών. Θα έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, δηλαδή τι, θα έχουμε τώρα την εγγραφή, την πρόσκληση ενδιαφέροντος από τους καθηγητές. Μετά θα ανακοινώσουμε και στους μαθητές τα τμήματα που θα δημιουργηθούν στις 4 δημοτικές κοινότητες και στις βασιλιές. Και αρχές Οκτωβρίου, πιστεύω, να πάνε όλα καλά, θα ξεκινήσουμε τα μαθήματα. Μάλιστα. Η εγγραφή των εθελοντών καθηγητών μέχρι πότε θα εξελίσσεται? Κοιτάξτε, μέχρι τις 15 του μήνα θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Διότι είπα ότι βοηθούν πάρα πολύ και οι παλαιότεροι καθηγητές, αλλά έχουμε και ενδιαφέρον από νέους καθηγητές. Οπότε 15-20 του Σεπτέμβρη θα έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα από τους καθηγητές, οπότε μετά θα πάμε στην εγγραφή των μαθητών. Πρόκειται για καθηγητές, κύριε Βλαχάκη, που δεν εργάζονται, που αναζητούν και αυτή η εργασία, περιμένουν μια πρόσληψη, ένα διορισμό? Ναι, πρόκειται πράγματι, γι' αυτό είναι και ότι οφείλουμε να τους πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συναδέλφους, διότι πρόκειται είτε για καθηγητές που είναι συνταξιούχοι, και θέλουν να προσφέρουν τον ελεύθερο τους χρόνο, είτε καθηγητές που είναι διορισμένοι, αλλά επίσης τα απογεύματα θέλουν να προσφέρουν, αλλά κυρίως είναι καθηγητές, άνεργοι, αλλά αυτό δεν τους κάνει τίποτα το να προσφέρουν περισσότερο και να βοηθήσουν, κατανοώντας ύστερα, μάλλον περισσότερο κατανοώντας το πρόβλημα της ανεργίας σε μια οικογένεια. Το βιώνουν και οι ίδιοι. Το βιώνουν οι ίδιοι ακριβώς. Επίσης, αν μου επιτρέπετε, με την ευκαιρία να πω ότι σε καμία περίπτωση το κοινωνικό φροντιστήριο δεν έρχεται σε αντίθεση. Έτσι, δεν λειτουργεί ανταγωνιστικά με τα ιδιωτικά. Με τα ιδιωτικά φροντιστήρια, διότι και τα ιδιωτικά φροντιστήρια πλέον δίνουν το δικό τους αγώνα επιβίωσης. Απευθύνεστε πρώτα-πρώτα σε άλλο κόσμο, κύριε Βλαχάκη. Απευθύνεστε σε ανθρώπους που δεν έχουν την οικονομική άνεση να ανταπεξέλθουν.
ούτε ακόμα και σε ιδιωτικά φροντιστήρια. Οπότε μιλάμε για μαθητές οι οποίοι εγγράφονται στο κοινωνικό φροντιστήριο με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν στις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου. Ναι. Ζητάνε πληροφορίες αυτές, θα τους μπορούν να τις πάρουν από τα αντίστοιχα διαμερίσματα, οτιδήποτε πιστοποιητικά ζητήσω, προκειμένου να ενταχθούν στο κοινωνικό φροντιστήριο, διότι όπως καταλαβαίνετε θα προηγηθούν οι οικογένειες που έχουν πραγματικά οικονομική ανάγκη. Και έπειτα οι υπόλοιποι, ναι. Έχουμε μία εικόνα με βάση τα περισσινά στοιχεία για το πώς οι μαθητές τουλάχιστον τα δύο προηγούμενα χρόνια είχαν εγγραφεί στη δομή του κοινωνικού φροντιστηρίου. Ναι, περίπου, θα σας πω γενικά ένα αριθμό, περίπου 250 παιδιά έχουν ενταχθεί στο κοινωνικό φροντιστήριο τα τρία τελευταία χρόνια, με επιτυχίες στις πανελλήνιες εξετάσεις, αλλά να σας πω το εξής, ότι δεν είναι μόνο η επιτυχία στις πανελλήνιες εξετάσεις του κοινωνικού φροντιστήριου, διότι γενικά τα φροντιστήρια, έτσι, αυτός ο οποίος επιθυμεί τη βοήθεια έχει να κάνει και με την καλύτερη εκπαιδευτική του κατάρτιση, ώστε να μπορεί έτσι να βοηθηθεί και στο σχολείο. Δεν είναι μόνο να δει επιτυχία. Η επιτυχία του κοινωνικού φροντιστηρίου, αν με επιτρέπετε κύριε Βλαχάκη, δεν είναι το αν μετράει επιτυχίες και πόσα παιδιά μπορεί να μπήκαν σε πανεπιστήμια και σε ΤΕΗ. Ακριβώς, η επιτυχία του κοινωνικού φροντιστηρίου είναι η ίδια η προσφορά, στην οποία βλέπουμε ότι συμμετέχει και η ίδια η κοινωνία, παρά το βάρος της οικονομικής κρίσης που έχει επηρεάσει λίγο πολύ τους πάντες. Λοιπόν, κλείνοντας κύριε Βλαχάκη, ανακεφαλαιώνουμε λέγοντας ότι τώρα είναι σε εξέλιξη η εγγραφή των εθελοντών καθηγητών. Μπορούν να απευθύνονται ενδιαφερόμενοι σε εσάς? Πώς μπορούν να επικοινωνούν, να μας δώσετε κάποιο τρόπο? Μπορούν να μιλήσουν είτε με το γραφείο, με συγχωρείτε, τα τμήματα παιδείας που βρίσκονται στην Ανδρόγειο, είτε έχουμε ήδη βγάλει δελτίο τύπου. Μπορούν να ενημερωθούν από το site του Δήμου, υπάρχουν τηλέφωνα, emails που μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να τηλεφωνήσουν και να ενημερωθούν για τον τρόπο εγγραφής τους, είτε ως καθηγητές είτε ως μαθητές. Επομένως, τα περισσότερα θα τα έχουμε το επόμενο διάστημα, από αρχές Οκτώβρη. Μας είπατε ότι περιμένουμε την έναρξη της λειτουργίας του κοινωνικού φροντιστήριου. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Βλαχάκη. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Επίσης.